Σας θυμίζω τα ίδια ακριβώς, την ίδια ακριβώς συζήτηση είχαμε όλο το διάστημα της 7 μήνες διαπραγμάτευσης στην πρώτη φάση. Ο μεγάλος τους δαλκάς ήταν ότι μέρα με τη μέρα έπεφτε η κυβέρνηση. Μέρα με τη μέρα υπήρχε αδιέξοδο. Διαψεύστηκαν και ξέρετε γιατί. Γιατί σε αυτόν τον τόπο τις κυβερνήσεις τις ανεβάζει και τις κατεβάζει ο λαός. Όχι τα παράκεντρα της εξουσίας. Κάποτε τις ανέβαζε και τις κατέβαζε το παλάτι. Τώρα όμως το παλάτι μας τελείωσε. Εμείς όχι μόνο θα αντέξουμε, αλλά και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Θα αντέξουμε και θα πετύχουμε τους στόχους μας και ο λαός θα κρίνει το έργο μας, όπως το Σύνταγμα προβλέπει, στο τέλος της θητείας μας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το τέλος της κυβερνητικής θητείας, της θητείας αυτής της Βουλής και αυτής της κυβέρνησης, είναι το φθινόπωρο του 2019. Και εμείς μέχρι τότε θα αντέξουμε. Μακάρι να αντέξουν και αυτοί που τώρα μας πολεμάνε μέχρι τότε. Και το λέω αυτό διότι ξέρετε, μακάρι να αντέξουν, αλλά τα τζάμπα δανεικά τελείωσαν. Και τώρα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και βεβαίως πρώτοι εμείς να δώσουμε τη μάχη για να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την κρίση, να δώσουμε ελπίδα, προοπτική. Και θέλω να σας πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι το τελευταίο διάστημα και μάλιστα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό ορίζοντα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε σημαντικά πράγματα. Βεβαίως σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Δεν θα τα πω όλα αυτά για να δημιουργήσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Θα τα πω όμως γιατί πρέπει και εμείς να έχουμε πλήρη εικόνα του πόσο δύσκολες ήταν οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε, που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και πόσο σημαντικά τα βήματα στη δεδομένη συγκυρία. Η διαπραγμάτευση που κράτησε περισσότερο από 2 μήνες με το οικονομικό επιτελείο είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει με επιτυχία ο πρώτος κύκλος της υλοποίησης των προαπαιτημένων της συμφωνίας και ήδη έχουμε προχωρήσει στην εκταμείευση της δόσης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και βεβαίως στην εκταμείευση των χρημάτων που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και ταυτόχρονα έχουμε εξασφαλίσει την έγκριση του ESM και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Κόντρα στις καταστροφολογικές εκτιμήσεις καταλήξαμε σε ρυθμίσεις οι οποίες αποδεικνύονται πολλαπλά προστατευτικές για τα χαμηλά εισοδήματα αλλά και για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της. Πρώτον, στη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Με την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη έχουμε πλέον εξασφαλίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας για κάτι παραπάνω από το 60% των οφειλετών στεγαστικών δανείων. Πιο συγκεκριμένα το ασθενέστερο 25% απολαμβάνει απόλυτη προστασία, ενώ για το υπόλοιπο 35% προβλέπεται όχι μονάχα η προστασία από τους πληστηριασμούς, αλλά για πρώτη φορά δίνεται και η δυνατότητα κουρέματος του δανείου, αφού η δόση τους θα προσαρμοστεί στην εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία έχει μειωθεί δραστικά σε σχέση με την αντικειμενική αξία στη βάση της οποίας συνήθισαν τα δάνεια κατά την προηγούμενη 15ετία. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα ισχυρίζονται κινδυνολόγοι που έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα πράγματι αμηχανίας έως και τρομοκρατίας στην κοινωνική βάση και εκεί είναι ο ρόλος ο δικός μας να μιλήσουμε στο λαό, να του πούμε την αλήθεια.
Σε αντίθεση λοιπόν με όσα ισχυρίζονται, έχουμε ένα πλέγμα διατάξεων που από τη μια πλευρά συμπεριλαμβάνει και προστατεύει αποτελεσματικά όσους πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και από την άλλη αφαιρεί τη δυνατότητα από ορισμένους, έστω και λίγους, στρατηγικούς κακοπληρωτές όπως τους ονομάζουν, που προέρχονται συνήθως όμως από υψηλά εισοδηματικά στρώματα, να αξιοποιούν την προστασία και να αποφεύγουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων, φορτώνοντας τα δικά του ζωάρι στο σύνολο των φορολογουμένων. Και να σημειώσω εδώ ότι όλα αυτά τα πετύχαμε ανατρέποντας τις δεσμεύσεις προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, που τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο ότι δήθεν απελευθερώνουμε τους πληστηριασμούς, οι οποίες δεσμεύσεις τους ήταν για πλήρη και ολική απελευθέρωση των πληστηριασμών. Και βεβαίως όλα αυτά τα πετύχαμε ανατρέποντας και την αρχική θέση των δανειστών στη διαπραγμάτευση, που ζητάγανε προστασία όχι στο 60 όπως καταλήξαμε, αλλά μόνο στο 16% των οφειλετών. Επιμένω λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης αυτής και των δεδομένων που διεξήχθη, γιατί μην ξεχνάμε ότι διεξήχθη για άλλη μια φορά, ελπίζω η τελευταία, με όρους εκβιαστικούς, διότι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών δεν είχε ολοκληρωθεί όσο διεξήγεται η διαπραγμάτευση. Και η μη ολοκλήρωση της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών δεν σήμαινε απλά καθυστέρηση μιας δόσης, σήμαινε ότι πήγαινε η ανακεφαλοποίηση για το 2016. Σήμαινε δηλαδή κούρεμα καταθέσεων. Σήμαινε δηλαδή ικανοποίηση των πιο ακραίων συντηρητικών κύκλων στην Ευρώπη, που ακόμα δεν έχουν ξεχάσει το βασικό του σχεδιασμό, που είναι να ξαναφέρουν στο τραπέζι τη συζήτηση τον Brexit. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, υπήρξε μια σοβαρή επιτυχία, η οποία οφείλεται κυρίως στη σκληρή και μεθοδική δουλειά τόσο του Ευκλήδη του Τσακαλώτου όσο και του Γιώργου του Σταθάκη, που θέλω να το τονίσω αυτό, έδωσαν μια μάχη που είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε μια θετική έκβαση που τόσο προχωράει τη διαδικασία στο επόμενο στάδιο χωρίς να έχουμε απώλειες σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία. Ως θετική εξέλιξη όμως πρέπει να καταγράψουμε και την διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος για τις 100 δόσεις, που έχει αποδειχθεί πολλαπλά ευεργητικό. Θυμηθείτε τι μας λέγανε τότε, ότι είναι μονομερής ενέργεια και ότι μετά τη συμφωνία θα πάρθει πίσω. Αν δεν υπήρχε αυτή η ρύθμιση, σήμερα χιλιάδες νοικοκυριά θα ήταν σε κατάσταση πραγματικής ασφυξίας. Και βεβαίως αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και τα δημόσια ταμεία, που είχαμε μια σημαντική αύξηση εσόδων εξαιτίας αυτού του μέτρου. Με τη ρύθμιση που πετύχαμε, αυξήσαμε τις εισπράξεις στα δημόσια ταμεία με τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και δόθηκε μια σημαντική όθηση στην οικονομική δραστηριότητα και την κατανάλωση. Και πρέπει να πω ότι εδώ επίσης διαψεύτηκαν οι κασάνδρες που μιλούσαν για άτακτη υποχώρηση. Τα υπηχαίη τίτλοι σε πρωτοσέλιδα ότι καταργούν οι 100 δόσεις. Και θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι θετική έκβαση είχαμε και σε ένα μεγάλο σύριαλ, όπως αποδείχτηκε, στο θέμα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Όπου σας θυμίζω ότι από τη μέρα του προϋπολογιστή σε ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων είχα ζητήσει την αναστολή μέχρι την κατάθεση και τη συζήτηση του προϋπολογισμού,
Γιατί ήξερα και ξέραμε ότι η αναζήτηση ισοδυνάμων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και έγινε ένα γαϊτανάκι επικοινωνιακό. Κάθε μέρα παρουσιάζανε δήθεν και μια διαφορετική επιβάρυνση σε φόρους. Στο τέλος καταλήξαμε σε μια λύση η οποία κατά κοινή ομολογία είναι η καλύτερη δυνατή. Σταθήκαμε στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις που ήταν η δέσμευση ότι δεν θα επιβαρυνθεί η μεσαία οικογένεια. Δεν θα επιβαρυνθεί κυρίως η μεσαία οικογένεια, να το τονίσω αυτό, σε ό,τι αφορά τα φροντιστήρια της γειτονιάς, δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά σχολεία. Τα φροντιστήρια της γειτονιάς που δυστυχώς εξαιτίας της πραγματικότητας σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα που θέλουμε να αλλάξουμε κυριαρχούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, και πετύχαμε την έβρεση ισοδυνάμου που κατά την άποψή μου και νομίζω όλων μας πρέπει να πιστωθεί στο οικονομικό επιτελείο ότι ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Παρ' όλα αυτά και αυτή η εξέλιξη από πολλούς και από μερίδα μεγάλη των μέσων ενημέρωσης και της αντιπολίτευσης παρουσιάζεται ως αρνητική εξέλιξη. Θέλω επίσης να πω ότι ανατρέψαμε τις προβλέψεις. Πρώτον, καταφέραμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανακεφαλοποίησης, όπως είπα πιο πριν. Δεύτερον, εξασφαλίσαμε τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, καθώς για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο εξασφαλίζει κοινές μετοχές και δικαίωμα ψήφου, αλλά και υψηλότατα επιτόκια για τα χρήματα που τα καταβάλει. Και τρίτον, είχαμε μια μεγαλύτερη το αναμενωμένο συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών.